Μετά από 7 χρόνια έγινε και αυτό. Ποιο? Να έρθει ιατρικό προσωπικό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Εύρου. Μετά από 7 χρόνια φαίνεται πως έφτασε η ώρα να ξεκολλήσει η διαδικασία των προσλήψεων στον τομέα της υγείας και μάλιστα, όπως αναφέρει ο διοικητής Δημήτρης Αδαμίδης, το νοσηλευτικό ίδρυμα να είναι το πρώτο που προχώρησε και ολοκλήρωσε τις κρίσεις στους γιατρούς, χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις με τον πιο σύγχρονο τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία, με αντικειμενικά κριτήρια και μειώνοντας το χρόνο. Μιλάμε για τις μόνιμες θέσεις γιατρών επιμελητών Β' ΕΣΕ. Να θυμίσω ότι είναι μετά από 7 χρόνια. Είχαμε να ζήσουμε αυτή τη διαδικασία. Περάσαν 7 χρόνια από την τελευταία κρίση γιατρών. Ολοκληρώθηκε η κρίση για 2 παιδιάτρους, 2 ακτινοθεραπευτές, 1 παθολογανατόμο και 1 καρδιοαναισθησιολόγο. Αναισθησιολόγο με ειδίκευση στην καρδιοχειρουργική. Και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά συνέντευξη σε όλους τους υποψήφιους. Ο νόμος υποχρέωνε να καλέσει το Συμβούλιο σε συνέντευξη αυτούς που είχαν μικρή διαφορά, 3 μόρια. Εμείς τους καλέσαμε όλους για να είναι όλοι ευχαριστημένοι και για να είναι πιο δίκαιοι, πιο αντικειμενικοί, πιο ολοκληρωμένοι η κρίση στο Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει μεγάλη επιβάρυνση στους εισηγητές και στους κριτές. Μιλάμε για συνεδριάσεις που κρατούσαν 6-8 ώρες. Για να δεις 15 άτομα, αλλά τα βγάλαμε πέρα. Και τα βγάλαμε πέρα και με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Η διοίκηση, όπως τονίζει ο κύριος Αδαμίδης, προχωρά με γνώμονα να εξομαλύνει καταστάσεις, να βρει λύσεις και να προσφέρει στον ασθενή την καλύτερη τριτοβάθμια περίθαλψη. Παράλληλα, από το Δημότυχο ολοκληρώθηκε μία κρίση μέχρι στιγμής, η κρίση του παθολόγου. Όλοι αυτοί οι γιατροί ευελπιστούμε σε σύντομο διάστημα, σύμφωνα με αυτά που έχει υποσχεθεί το Υπουργείο, δηλαδή μέσα σε ένα τρίμηνο να έχουν αναλάβει υπηρεσία. Παλιότερα η διαδικασία κρατούσε ένα χρόνο περίπου για να αναλάβουν υπηρεσία. Τώρα έχει συντομευθεί.